κάθε χρόνο έχουμε τιμή στη σχολή μας, στο Summer School of Dance, να έχουμε καλεσμένους καθηγητές, καλλιτέχνες, να έχουμε κάποια σεμινάρια και μαθήματα. Φέτος, λόγω συνθήκων με το COVID, σκεφτήκαμε να έχουμε καθηγητές από το εξωτερικό, αλλά μέσω κάποια πλατφόρμα στο ίντερνετ να μπορούν να κάνουν μαθήματα στους μαθητές μας, στους μαθητές και μαθητές μας. Because with the company here, we went to all of you as well, and you know, I'm sure next time I'll see you, I will still remember your name. Σήμερα ξεκινήσαμε προς μεγάλη χαρά που είχαμε the ballet master του American Ballet Theater της Νέα Υόρκης, τον κύριο Κάρλος Λόπεζ, και άνοιξε όλη αυτή τη σειρά που έχουμε ονομάσει το Live Virtual Masterclass Series, γιατί κάθε μέρα θα έχουμε διαφορετικό καθηγητή, καθηγήτρια, και νομίζω ήταν ό,τι καλύτερο σήμερα, γιατί ο ίδιος ο Κάρλος Λόπεζ θεωρείται πρωτοπόρος, γιατί στην ουσία ήταν τους πρώτους εκείνους ξεκίνησε όλα τα online μαθήματα μπαλέτου για τους χορευτές της ομάδας του American Ballet Theatre. Ήταν λίγο δύσκολο και εμείς που κάναμε στο lockdown μαζί στα σπίτια μας, εγώ από την κρεβατοκάμαρά μου, τα παιδιά από τα σαλόνια, τα δωμάτια του, ήμασταν πολύ περιορισμένοι στο χώρο και στις κάμερες και με το ήχο, πάντα υπάρχει διαφορά. Αλλά όσο πιο επιθαρχημένη, επαγγελματική είναι ο χορευτής ή ο καθηγητής, η καθηγήτρια, οι συνθήκες στρώνουν. Και όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα, αναγκαστικά και εμείς το ίδιο. Ναι, ναι, οι συνθήκες το διαμόρφωσαν έτσι, αλλά έπρεπε κάπως να προσαρμοστώ και εγώ και όλοι εμείς και να κάνουμε και να συνεχίσουμε τα μαθήματα μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Δεν μπορώ να πω καλύτερα ή χειρότερα. Σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό. Έχει αρκετές δυσκολίες, γιατί δεν είναι άλλο πράγμα να βρίσκεις σε μια αίθουσα, σε μια σκηνή και να κάνεις μάθημα μπαλέτου ή μια παράσταση. Έχει άλλη ενέργεια. Αλλά σίγουρα σου δίνει την ευκαιρία να όλη αυτή η κατάσταση με τα online class σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις master classes με διεθνούς φήμης, καλλιτέχνες, όπως είχαμε σήμερα. Και αυτό είναι μοναδική εμπειρία, πραγματικά, γιατί νομίζω σε άλλη συνθήκη δεν θα είχαμε τέτοια ευκαιρία. Δηλαδή, είναι κάτι πάρα πολύ καλό αυτό. Εγώ δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό στη ζωή μου, στο μπαλέτο ειδικά, στο μοντέρνο το έχω κάνει, αλλά ήταν η πρώτη φορά και ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Νομίζω ότι το μπαλέτο είναι πιο δύσκολο να το χειριστούν από το σύγχρονο πια τα λοιπά, γιατί είμαστε πιο πρόβλημα στο μπαλέτο, είναι πιο δύσκολο να βρούμε όλες τις γωνίες και τα λοιπά με την κάμερα. Μαθαίνουμε και πάμε, γιατί όπως σας είπε εκείνος, εκείνος ξεκίνησε πέρσι με αυτή τη συνεργασία με αυτή τη φίλη μου την Kate, και που έγινε τώρα ότι έχει ιδρύσει όλο αυτό το πράγμα εκείνος, το έχει ξεκινήσει εκείνος. Πήρατε μια εικόνα, νομίζω πως κάποιος άλλος πως διδάσκει, εύχομαι να σας άρεσε, είναι καταπληκτός άνθρωπος, όχι μόνο ο καθηγητής του Μέντορ. Εύχομαι να μπορούμε να ξανακάνουμε. Yes!